8 Μάρτη, ημέρα των γυναικών. Αυτό θα πρέπει να το δούμε πώς ξεκίνησε. Έχει προκύψει, είναι μια ημέρα η οποία έχει προκύψει μέσα από εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες, ήδη από τη Νέα Υόρκη και το 1857 με τις γυναίκες εργάτριες στην κλωστή φαντουριέ και στον νηματισμό. Τόσο επίσης στη Νέα Υόρκη πάλι το 1909 μέχρι τα 60's με το φεμινιστικό κίνημα να αναζωογονείται και να παίρνει διάσταση, μέχρι και το 1977 που η μέρα αυτή κατοχυρώνεται πλέον και από τον ΟΗΕ ως ημέρα των γυναικών. Αν δούμε το τι συμβαίνει σήμερα, η μεγάλη εικόνα είναι ότι μιλάμε για μία ημέρα η οποία στη μεγάλη εικόνα είναι μία ημέρα εμπορευματοποιημένη. Είναι μία ημέρα στην οποία και μέσω των κοινωνικών δικτύων, αλλά και ο κυρίαρχος λόγος την παρουσιάζει ως μία ημέρα όπου οι γυναίκες βγαίνουν, διασκεδάζουν με τις φίλες τους, κάνουν πράγματα στον εαυτό τους, ξεχνώντας το κοινωνικοπολιτικό το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και την ουσία αυτής της ημέρας. Σήμερα βλέπουμε ακόμη ότι το φύλο λειτουργεί ως μορφή κοινωνικής ιεράρχησης, κατηγοριοποίησης και στην ουσία θέτει τους κοινωνικούς ρόλους των υποκειμένων. Αυτό το πράγμα επηρεάζει ακόμη περισσότερο τις γυναίκες. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι γυναίκες αποτελούν τον κατώτερο πόλο, την κατώτερη άκρη ενός διπόλου που λέει που χωρίζει την κοινωνία σε άνδρες και γυναίκες. Επομένως βλέπουμε γυναίκες οι οποίες απουσιάζουν στον πολιτικό και στο δημόσιο χώρο σε σχέση με τους άνδρες. Βλέπουμε γυναίκες οι οποίες η κοινωνία τις βάζει συγκεκριμένα επαγγέλματα. Δηλαδή, έχουμε γυναίκες που πηγαίνουν σε σχολές, αν μιλήσουμε μάλιστα και για νέες γυναίκες, σε σχολές ανθρωπιστικών σπουδών, σε παιδαγωγικά, και δεν βλέπουμε τόσες γυναίκες ή δεν συνδέουμε τις γυναίκες με επαγγέλματα όπως είναι οι φυσικές επιστήμες, όπως είναι οι πολυτεχνικές επιστήμες, όπως είναι οι ιατρικές και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν γυναίκες οι οποίες, για παράδειγμα, μπορεί να είναι δημοσιογράφοι σε πάνελ που αφορούν το lifestyle, αλλά δεν έχουμε γυναίκες δημοσιογράφους οι οποίες να είναι σε πάνελ για πολιτικό, πολεμικό, αθλητικό ρεπορτάζ. Ακόμη και στον πολιτισμό και στον πολιτιστικό τομέα, βλέπουμε γυναίκες οι οποίες είναι μούσες και όχι οι ίδιες καλλιτέχνες. Επομένως, εδώ που είναι το μεγάλο ερώτημα, το τι σημαίνει αυτή η μέρα και ποια η ουσία της καθιέρωσής της. Αυτή η μέρα έχει καθιερωθεί προκειμένου να θυμόμαστε και οι γυναίκες, αλλά και ολόκληρο το σύνολο της κοινωνίας ότι πρέπει να πάψουμε να μιλάμε πλέον για πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ότι ο φεμινισμός δεν είναι ένα πράγμα μόνο γυναικείο και πως προφανώς, εάν δεν ασχολούμαστε με το φύλο και το πώς διαμορφώνονται οι έμφυλες σχέσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έρθει η λύση και θα μιλάμε πλέον για την ισότητα την οποία θέλουμε.